Κατερίνα Χριστοφίλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ασία. Η έκθεση της Eurostat για το ενεργειακό στάτους της Ευρώπης αναδεικνύει σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται και με τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Στην έκθεση της Eurostat καταγράφεται σταθερή μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη από το 2008 και μετά, οπότε ξεκίνησε η ύφεση. Επίσης αναδεικνύεται μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών από τρίτες χώρες, με εισαγωγές που κάνουν ενεργειακές, οι οποίες έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος. Τώρα, όσον αφορά στην Ελλάδα, η ενεργειακή της εξάρτηση αγγίζει το 62%, με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 53%, ενώ παράλληλα η χώρα μας, βασιζόμενη στο λιγνίτη, δεν έχει διαφοροποιήσει επαρκώς το ενεργειακό της μείγμα, ώστε να ικανοποιείται η ενεργειακή ασφάλεια. Το 2008, στην αφετηρία της κρίσης, η κατανάλωση της ενέργειας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat, ανήλθε σε 1.832 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ενεργειακή ζήτηση καταγράφει σταθερή πτώση της τάξης του 9,1%, φτάνοντας το 2013 σε 1.666 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Η κατανάλωση ενέργειας σήμερα στην Ευρώπη προσεγγίζει τα επίπεδα του 1990, όπως προκύπτει εμφανέστατα και από το γράφημα. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να αντικατοπτρίζει την ύφεση στην Ευρώπη, όμως το πλέον ανησυχητικό στοιχείο από την έρευνα της Eurostat είναι η ενεργειακή εξάρτηση των χωρών μελών, που φτάνει σε ποσοστό 53%, καθώς οι χώρες μέλη αναγκάζονται να προχωρούν σε εισαγωγές μεγάλων ποσών ενέργειας από τρίτες χώρες με τεράστιο οικονομικό κόστος. Οι πιο εξαρτημένες από εισαγόμενη ενέργεια χώρες της Ευρώπης είναι η Μάλτα με 100% εισαγωγές, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 96%, ενώ η Ελλάδα εξαρτάται ενεργειακά από τρίτους σε ποσοστό 62,1%. Στον αντίποδα, ενεργειακά ανεξάρτητες εμφανίζονται η Εσθονία, που παράγει την ενέργειά της σε ποσοστό 89%, η Δανία, η οποία έχει επενδύσει και σημαντικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ενεργειακά ανεξάρτητες επίσης σε υψηλό βαθμό εμφανίζονται η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Τσεχία. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργειας κατέχει η πυρηνική ενέργεια με ποσοστό 29%. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακολουθούν με 24%, ποσό 20% της ενέργειας που παράγεται στην Ευρώπη προέρχεται από τα στερεά καύσιμα, το αέριο συμβάλλει με 17%, το εγχώριο πετρέλαιο με 9% και μόλις 1% της εγχώριας ενέργειας προέρχεται από τα σκουπίδια. Η Γαλλία, που προτιμά την πυρηνική ενέργεια, παράγει 17% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής της Ευρώπης με 135 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου και ακολουθεί η Γερμανία με 121. Πάντως η Ελλάδα φαίνεται ιδιαίτερα εξαρτημένη από ένα τύπο ορυκτού καυσίμου, το λιγνίτη, σε ποσοστό 72,3%, μη έχοντας καταφέρει να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, γεγονός που δεν συμβάλλει καθόλου στην ενεργειακή της ασφάλεια. Και αυτή την Κυριακή, Κατερίνα, το πρόγραμμα έχει αναδάσωση στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον, αναδασώνει στο Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης στη θέση Λιόμενο, μια περιοχή που κάει και το καλοκαίρι του 1997, αλλά και το καλοκαίρι του 2010. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων και το Δήμο Νεάπολης Οικαιών και θα φυτευτούν 10.000 δέντρα. Σημείο συνάντησης η πλατεία Τσάτρα στο χώρο στάθμευσης για το θέατρο δάσους στις 10 το πρωί ακριβώς. We'll be right back.